Το X-Factor είναι και πάλι εδώ. Φτάσαμε στην ένατη και τελευταία οντισιόν. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι σήμερα θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ο δρόμος για το bootcamp πλέον πλησιάζει. Η μάχη ανάμεσα στους παίκτες θα είναι ακόμα πιο σκληρή. Boys and girls, η Σίλη καταραλή. Θέλει να κάνει τα πάντα. Θέλει να τραγουδήσει, θέλει να ραπάρει, θέλει να χορέψει, θέλει να beatboxάρει. Θέλει να γίνει διάσημη. Είμαι η Σίλια Κατραλή. Είμαι ο Χριστόφορος Μαντίκος με τα πράσινα μάτια. Και είμαστε η Iconic Duo. Ο τρόπος που γνωριστήκαμε, μου στέλνει αίτημα φιλίας στο Facebook η Σίλια και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι θέλει να συνεργαστούμε. Είχα timing. Είχα ακούσει ένα κομμάτι του Χριστόφορου και λέω εδώ είμαστε, θα κάνουμε συγκρότημα. Το ένα πράγμα που μισώ στη Σίλια είναι το ίδιο πράγμα που μισώ στον εαυτό μου κιόλας, ότι δεν είμαστε πάρα πολύ γνωστοί ακόμα. Δεν θα κερδίσουμε το X-Factor ούτε κοντά, αλλά θα αρέσουμε στο κοινό. Γεια χαρά! Wow! Wow, hello, man. Hello! How are you? Τι κάνεις? Μια χαρά. Εσύ τι κάνεις? Είμαι κι εγώ πολύ καλά. Κι εγώ πάρα πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Υπέροχα. Καλά είμαστε κι εμείς. Πολύ καλά. Πώς σας λένε? Iconic Duo. Εγώ είμαι ο Χριστόφορος, Μαντίκος, okay. Με τα πράσινα μάτια. Υπέροχα. Κι εγώ είμαι η Σίλια. Χριστόφορος και Σίλια, λοιπόν. Είστε duo καιρό? Όχι πολύ καιρό. Όχι πολύ καιρό. Ένα χρόνο και κάτι. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο άλλο iconic duo ως πρότυπο? Και αν ναι, ποιο αυτό? Ιδεατό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ποιοι ήταν? Δεν ξέρω. Κάνεις κι εσύ κάτι ερωτήσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποιο... Τρίβια, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα. Νομίζω πως όχι, δεν ξέρω. Αυτή που λένε το... You're my heart, you're my soul. Σέκετε υπόψη σας. If I see you next time, I'll think about it, I'll tell you. Θα σου βρω το καλύτερο. Θέλει να σου δείξει ότι ξέρει καλά αγγλικά. Where are you from, brother? Είσαι Έλληνο-Λιβανέζος. Έλληνο-Λιβανέζος. Γενικά, και τα αμερικάνικα πώς κάστανε. Ήταν το σχολείο μου, μεγαλώσανε στα αμερικάνικα, στα αγγλικά. Τι θα μας πείτε? Love the way you lie. Να πάμε να σας ακούσουμε, λοιπόν. Lovely. Just gonna sound that it wants me burn. That's all right because I lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. Where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. And I'm Superman with the wind in his back. And she's Lois Lane. But when it's bad, it's all. Ναι, ναι. Το έχει το flow. Το βλέπω, το μπορώ να το δω. Just gonna steal, but it wants me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna steal, but it hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. Love the way you lie. Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, the same routines. But your temper's just as bad as mine is. You're same as me, but when we're in love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Maybe it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much. That's all right, because I love the way you lie. Love the way. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστόφορε. Ορίστε. Τι άποψη έχεις για τα φωνητικά της Σίλιας? Για τα φωνητικά της Σίλιας. Ναι. Πώς σου φάνηκαν?
Γενικά δεν έχω κάποιο authority για τραγούδι. Δεν έχεις ιδέα, ας πούμε, πώς τραγούδισε. Θα σου πω, όχι, θα σγελάσω. Εσύ, Σίλια, τι έχεις να πεις για τον Χριστόφορο, τι τον θαυμάζεις για αυτό που κάνει, για αυτό. Για το ραπ του. Μιλάμε τώρα ή για αυτή. Ειδικά για τον Χριστόφορο. Όχι, εννοώ για το τη συγκεκριμένη. Γενικά, γιατί δουλεύετε μαζί, δεν θαυμάζετε ένα τον άλλον, δεν θέλετε να είστε μαζί. Δηλαδή, αν σας έλεγα τώρα ότι ο Χριστόφορος μου άρεσε και εσύ δεν μου άρεσε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εγώ συνεχίζω να ραπάρω όσο με θέλετε, αλλά αυτή μου γράφει τους στίχους. Οπότε θα έρχεται εδώ και θα γράφει τους στίχους. Θα κάθομαι, ναι, και θα γράφω τους στίχους. Θεωρώ ότι είσαι καλή κυνηγός ταλέντων. Okay. Δεν θεωρώ ότι έχει καλή φωνή, okay. Αλλά μου άρεσε πολύ ο τρόπος που ράπαρε ο Χριστόφορος και θεωρώ ότι έχει πολύ ταλέντο σε αυτό. Thank you. Και δεν ξέρω τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα εντάξει, δεν τραγουδάς καλά, αυτό είναι σίγουρο. Εσύ τώρα ραπάρεις μόνο αγγλικά, ραπάρεις και ελληνικά, τραγουδάς καθόλου. Αποκλειστικά αγγλικά είναι. Μιλάς τέλεια ελληνικά όμως. Όταν μιλάω, ναι, αλλά. Όταν ραπάρω, μπερδεύεται η γλώσσα μου σαν να σκοντάφτω. I trip my words, είναι. It's a mess. Μάλιστα. Είναι λίγο αυστηρή. Ναι. Είναι λίγο αυστηρή. Ωραία. Εσύ. Αυτά. Δεν ήξερα να πεις κάτι άλλο. Κοίτα, τι να πω. Άμα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ένα να κάνει τίποτα ραπ ελληνικό. Η κοπέλα δεν τραγουδάει καθόλου. Μαζί είναι ένα γκρουπ το οποίο δεν είναι γκρουπ. Δηλαδή ότι. Να κάνουμε τι. Θα τα ψηφίσουμε. Από μένα είναι όχι. Τελείωσε. Η φίλη μας εδώ έχει ένα θεματάκι με το. Δεν τραγουδάς καλά. Sorry. Δεν μπορώ να ανακαλύψω και να καταλάβω τι συμβαίνει με τον φίλο μας, ο οποίος ραπάρει. Εάν ραπάριζε κι άλλο ένα, εκεί θα καταλάβαινα αν θέλω να του βάλω ναι ή όχι. Έχεις ένα beat να μας πετάξεις τώρα. Let me explain just how to make greatness straight out the gate. I'm about to break it down. Ain't no mistake so loud, but make no mistake. I'm about to rape the alphabet. I may raise some brows if I press the issue just to get the anger out. Full magazine take. Από μένα είναι okay, αλλά για το φίλο. Δηλαδή, θα τους πάρουμε και τους δύο μαζί, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε. Και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Ήθελα να δω αν το ράπτουν. Μ' αρέσει πολύ αυτό που ακούω. Δηλαδή, βλέπω να θέλουν να το σπάσουν το group. Τι να πω. Δεν ξέρω. Εμένα δεν θα με πείσεις, οπότε προσπάθησε να πεις τη Μελίνα. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Από μένα είναι ναι, μόνο και μόνο για τον Χριστόφορο. Από μένα είναι ναι. Δύο τα ναι μας. Ρε παιδιά. Παιδιά, από μένα είναι όχι. Sorry. Damn, bro. Fair enough. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό είναι το X Factor. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Μπορεί να ήταν σύντομο το ταξίδι μας στο X Factor, αλλά δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε τα όνειρά μας, σωστά. Έχετε τρέλα, εγώ αυτό είδα. Έχετε αγάπη για αυτό που κάνετε, μ' αρέσει αυτό που είδα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και σε εμάς αρέσει. Και σε εμάς αρέσει. Εμείς ήμασταν εδώ και χορεύαμε. Μπράβο σας. Φιλιά πολλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Οι διαγωνιζόμενοι ξέρουν ότι μπροστά στους κριτές θα έχουν μία και μόνο ευκαιρία. Πριν βγουν στο stage, το άγχος τους είναι μεγάλο και πρέπει να το καταπολεμήσουν. Να συστηθείς για τους υπολείπους, γιατί εγώ σε ξέρω. Πες. Είμαι η Κωνσταντίνα Ρέστη. Είσαι η Κωνσταντίνα. Είμαι 16 ετών. Είσαι και είμαι από την Κύπρο. Έτσι, μπράβο. Καλή. Είμαι 16 ετών. Μάνα μου, ρε. Μάνα μου, ρε. Είσαι καλή μαθητρία, δεν σε ρώτησα ποτέ. Είσαι καλή μαθητρία. Ναι, ναι. Άριστη μαθητρία, ναι. Όπως και το επίθετό σου, αρέστη. Ναι, ναι. Όχι. Αρίστη. Αρίστη. Μάλιστα. Τι θα μας πεις, πάμε κατευθείαν εκεί. Τι θα μας πεις. Halo της Beyoncé. Γιατί διάλεξες τόσο δύσκολο τραγούδι, κορίτσι μου. Επειδή είναι από τα αγαπημένα μου. Α, έτσι. Πάστε. Remember those walls I built. Maybe they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a
sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Feels like I've been awakened. Every rule I had you breaking is a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking at, πολύ δύσκολο τραγούδι διάλεξες. Πολύ, πολύ δύσκολο και με συνθήκες που δεν μπορείς να τις υπολογίσεις. Δηλαδή δεν είσαι σε μια συναυλία που ξέρεις, έχεις κάνει τον ήχο σου πριν, να μπορείς να ελέγχεις τη φωνή σου, να ακούς σωστά. Ε? Στα πολύ βαθιά. Στα πολύ βαθιά. Πιο βαθιά δεν γινότανε. Έχοντας υπόψη μου τις δυσκολίες του τραγουδιού και το πόσο δύσκολα είναι να είσαι εκεί πάνω, στάθηκες πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνα, έχεις μια υπέροχη φάτσα, είσαι ένα πολύ φρέσκο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, με το που έσκασες μύτη είπαμε, ναι, αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι για X-Factor. Αλλά έκανες λάθος επιλογή. Και πρέπει να προσέχεις από εδώ και πέρα, γιατί οι λάθος επιλογές κοστίζουν στη ζωή. Ελπίζω να μην σου κοστίσει αυτή την audition. Και εγώ το ίδιο. Κάποια στιγμή έκλεισα τα μάτια και δεν μπορούσα να βρω τη 16χρονη. Νόμιζα ότι τραγουδούσε μία 22, 23, 24 ετών. Ναι. Δηλαδή η φωνή δεν ξέρω τι και πώς, αλλά έχει κάνει χιλιόμετρα. Φαίνεται δουλεμένη. Και όταν ανοίξει τα μάτια σου και βλέπει την 16χρονη και ακούς αυτό το metal και αυτόν τον τρόπο τραγουδίου, είναι εκπληκτικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ και εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Είμαστε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να καταλάβω και εγώ, το ξέρω, αλλά να το συνειδητοποιήσουμε και οι υπόλοιποι ότι αν προχωρήσουμε παρακάτω, θέλει πειθαρχία τώρα αυτό το πράγμα. Θα ξεκινήσω το χορό με ένα μεγάλο ναι από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Πήραμε ένα πρώτο ναι από τον Γιώργο Θεοφάνου. Κωνσταντίνα, είσαι 16 χρονών ή χρειάζεσαι να καταπληκτική σε ένα υπέροχο Ευχαριστώ πλάσμα. Πάρα πολύ. Και θα σου πω κι εγώ ναι. Ευχαριστώ. Μιχάλη. Τώρα που την ακούω που μιλάει, ξαφνικά ανοίγει ένα μεγάφωνο την ώρα που θέλει να τραγουδήσει. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Ευχαριστώ. Έχεις τρία ναι, είσαι σίγουρα στο bootcamp, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε και τη γνώμη του Χρήστου. Ναι. Λοιπόν, και την ψήφο του Χρήστου, βέβαια. Εγώ θα σου πω τη συμβουλή μου. Οι επιλογές μας είναι μεγαλύτερες από το ταλέντο μας. Πρόσεξε την επόμενη φορά, θέλω να κάνεις τη σωστή επιλογή. Να δεις την έκτασή σου, να δεις πού μπορείς να πατήσεις καλά και να μας δώσεις τον καλύτερο σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Μου πάνε 4 ναι. Μου πάνε την επόμενη φορά να είμαι λίγο πιο προσεκτική με το τι θα διαλέξω να πω. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω να μου κάνεις πολλά, να με καταστρέψεις γλυκά.
Δεν θέλω αλήθεια, μόνο με παραμύθια να το ζήσω σωστά. Λάμψη 92,3. Αυτά για άλλα πολλά. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι εσείς. Πώς σε λένε? Είμαι ο Γιάννης Ατζούρης, ναι. Είμαι 31 χρονών, ναι. Και έρχομαι από Βόλο. Τι σε φέρνει στο X Factor? Θέλω να αποκτήσω την εμπειρία του stage. Πρώτη φορά τραγουδάω σε κοινό και θέλω να ακολουθήσω το τραγούδι επαγγελματικά. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Έχεις τραγουδήσει ποτέ γενικά ή μόνο στο Έχω πάλι. Κάνει δύο live, νομίζω. Δύο. Στον αριθμό, ναι, δύο. Ολόκληρα. Δύο, δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Ένα και ένα. Δεν ξέχνει το τέτοιο. Είναι δύο. Είναι έχω κάνει νομίζω γύρω στα. Δύο. Ήταν ένα. Δύο live. Με τι ασχολείσαι λοιπόν, Γιάννη μου? Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και ασχολούμαι με τον αθλητισμό κυρίως. Παίζω ποδόσφαιρο στο τοπικό του Βόλου. Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία, ναι. Βόλος, Νέα Ιωνία. Ωραία. Οπότε, τι τραγούδι θα μας πεις, τι θα πω του Χάρη Βαρθακούρη το βράδυ εξημέρωτα. Ωραία. Πάμε. Καλή επιτυχία. Πάμε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμη να μπαρτάρει η Κρητική Επιτροπή. Έτοιμη με το που της δώσεις λίγο μπουζουκάκι και ξεφύγει. Κάνω προσπάθειες διέξοδο να βρω για να γλιτώσω. Έλα που όμως δεν μπορώ να σ' αρνηθώ, σε θέλω τόσο. Ωραίος. Κάνω προσπάθειες το πάθος μου αυτό να ξεριζώσω. Κάνω προσπάθειες, μα όλες πέφτουν πάντα στο κενό. Πάω να τρελαθώ, δεν θέλω άνθρωπο να δω, κι ό,τι αγαπώ το πνίγω μέσα στο πιωτό. Είμαι μια σκιά, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Γεμίσει η ζωή μου βράδια, αξιμερωτά. Πόσο να ακούς. Ωραίος, ε. Έχει η καρδιά μου τέτοιο νερό. Ξέρεις τι φανταζόμουν εγώ τώρα, να έχετε νικήσει στη Νέα Ιωνία και να έχετε βγει έξω και να τραγουδάς εσύ. Αυτό φανταζόμουν. Μακάρι να το κάνω και να κερνάτε, ας πούμε, τα παιδιά και αυτά, αυτά που... Με αυτό το πολύ κέφι που είχε τώρα είναι. Όχι, παιδί μου. Είδες πως ήταν το παιδί. Μετά από νίκη στην ομάδα θα είχε πιο πολύ κέφι, ρε παιδί μου. Είναι πιο συνεσταλμένος από ό,τι βλέπω. Εγώ δεν περίμενα πάντως. Είναι και πρώτη φορά σε stage, είπε. Είναι πρώτη φορά σε stage, ναι. Εσύ, Γιώργο, όταν είχες βγει πρώτη φορά σε stage, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν. Δεν θέλει να το μιλάει. Ωραία η προσέγγιση σου, Γιάννη. Ωραία. Για άνθρωπο που δεν ασχολείται επαγγελματικά, έχεις κάνει μια καλή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Κάτε με. Γιάννη, οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασες. Έχεις μια υπέροχη χρειά. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα γυρίσματά σου και το τραγούδι το είπες καταπληκτικά. Για πάρα πρώτη οντισιόν και φαντάζομαι, ξέρεις, όλοι έχουν ένα άγχος στην πρώτη της οντισιόν. Υπάρχει, υπάρχει. Και για δύο live εμπειρία είσαι πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, δεν τελειώσα, συγγνώμη. Θέλω όμως, θέλω να αποβάλεις όλο αυτό το υποτονικό που έχεις. Προσπάθησε να κυριεύσεις τη σκηνή. Αν λάβουμε υπόψη ότι, όπως είπαν και τα άλλα παιδιά, ότι είναι η τρίτη φορά. Δύο live και ένα εδώ τρία που κάνει στο X Factor. Είναι η πρώτη φορά στο X Factor. Ήταν πολύ καλός. Θέλει δουλειά, αλλά ήταν πάρα πολύ, όπως λέμε στο χωριό μου, decent. Πάρα πολύ καλό όλο. Γιώργο, εγώ δεν μπορώ τώρα να μετρήσω αν έχει κάνει δύο live ή τρία live ή τεσσεράμιση ή βγήκε μια φορά ή δύο φορές. Δεν... Κρίνω αυτό που βλέπω εδώ. Τραγουδά σωστά, αλλά δεν έχει επαφή. Δεν έχει επαφή καθόλου.
Καμία, καμία επικοινωνία. Τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα του, αν πας καλά και πάμε στο πρώτο live, τι θα γίνει, θα σου κοπούν τα πόδια το πρώτο βράδυ εκεί, θα σε βλέπει όλη η Ελλάδα ζωντανά, τι θα γίνει. Και θα δουλέψουμε και θα το φτιάξουμε. Τι να δουλέψουμε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω φάνηκε ο ενθουσιασμός μου, δεν μπορώ να τον κρύψω. Από μένα είναι ναι. Να σε καλά. Μιχάλης. Και από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου. Δεν θα την αντέξεις την πίεση του αγώνα αυτού. Αλήθεια σου το λέω. Θα μπω στο παιχνίδι και θα το δοκιμάσω. Και θα τα καταφέρω. Από μένα θα κάτσεις πάγκο. Στον επόμενο αγώνα, αν περάσεις από τη Μελίνα. Πάγκο μας έβαλε ο Γιώργος Θεοφάνους. Αλλά αν μας πει ναι η Μελίνα, έχουμε περάσει. Σκέφτομαι αν θα ήθελα να σε κοουτσάρω, αν θα σε ήθελα στην ομάδα μου, πώς θα σε αντιμετώπιζα, πώς θα δουλεύαμε παρέα, τι θα γινόταν με εμάς. Δεν ξέρω αν θα σε άφηνα στον πάγκο ή άμα θα σου έλεγα βγες μπροστά και δώσε αυτό που έχεις μέσα σου. Από μένα είναι ένα ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δουλειά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δουλειά και λίγο... Λίγο power, ναι. Ωραία. Θα σε δούμε στα πούτκα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια. Είμαι η Ειρίνα Ζαμποροστσούκ. Είμαι 41 ετών, είμαι από τη Μολδαβία και μένω στην Κύπρο 14 χρόνια. Είμαι γνωστή στο χωριό μου και όχι μόνο, και στα άλλα χωριά που είναι δίπλα. Ο κόσμος μου αγαπάει. Εγώ νομίζω μοιάζω στην φωνή με την Πάουλα. Κράταμε λίγο ακόμα. Έχω κάνει ένα βίντεο κλιπ στην Κύπρο, επειδή ήμουν έτοιμη να το κάνω και έκανα το. Μαθαίνω όλα, όλα τι κάνει, πώς κάνει, για να κάνω και εγώ το ίδιο. Έχω δυνατή φωνή, χρώμα και γυρίσματα, εντάξει, όλα έτσι. Έχω πολύ μεγάλο σάχος, αλλά θέλω να πάω μπροστά τους κριτές και να τους δείξω ότι μπορώ να προχωρήσω με τη μουσική. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Μια χαρά. Πώς σας λένε? Με λένε Ειρίνα. Ναι. Είμαι από τη Μολδαβία, μένω στην Κύπρο. Mm-hmm. Και ήρθα στο X Factor. Wow. Επειδή αγαπώ, μου αρέσει η ελληνικά τραγούδια. Τέλεια. Το επάγγελμά σου, τραγουδάς επαγγελματικά ή... Όχι, ακόμα δεν είχα πάει κάπου να τραγουδήσω έτσι, αλλά όχι επαγγελματικά. Έχω κάνει ένα βίντεο κλιπ έτσι για μένα. Βίντεο κλιπ. Ναι. Για σένα. Δηλαδή, κανονικά κλιπ με σκηνοθεσία κτλ. Ναι. Με έναν τραγούδι της Πάουλα που αγαπώ πολλά. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτό που αγαπώ και που αγαπήσα στην ζωή μου και δεν έκανα μέχρι τώρα. Ελπίζω να κάνω από τώρα. Τι τραγούδι έχεις αποφασίσει να πεις? Και σαν να μπήσει, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ωραία, πάμε. Οπα. Στη νύχτα ξαφνικά, εντελώς τυχαία, καρδιοχτυπήσαμε από χρόνια ξανά και σε. Oh.
Είσαι τρελαμένη, ε. Χάρηκε όλοι, συγκρίθηκε. Χαρά. Ειρήνα, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσει ο κύριος Τσαουσόπουλος τώρα για σένα. Ναι. Θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Γιατί δεν είσαι 16-17 ετών. Παρ' όλα αυτά, κάνεις το κέφι σου, βλέπω μια ζωντάνια μέσα σου, μόνο και μόνο ότι ήρθες στο X-Factor για να τραγουδήσεις, θα κάνεις το κέφι σου και θα λες εγώ πήγα και στο X-Factor, δεν έχει σημασία αν πέτυχα ή όχι. Αυτό μου αρέσει στον άνθρωπο και μου αρέσει εσένα. Γι' αυτό σου λέω μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πραγματικά θέλω να σου πω ένα μπράβο. Υπάρχει ένα, στα αμερικάνικα το λένε bucket list. Είναι μια λίστα που ξέρεις, κάνεις tick κάποια πράγματα που θες να κάνεις στη ζωή σου οπωσδήποτε. Αν αυτό είναι μια τέτοια φάση, δηλαδή ήρθες εδώ γιατί ήθελες να το βγάλεις από μέσα σου, ήθελες να τραγουδήσεις σε κοινό, τότε ναι, σου λέω μπράβο. Αλλά απ' την άλλη, δεν θα μπορούσα να λάβω σοβαρά υπόψη μου αυτή την audition για την επόμενη φάση, δυστυχώς. Είχα, πώς. Αλλά πραγματικά σε είδα να τραγουδάς με την ψυχή σου και αυτό είναι αρκετό για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Άγχος. Ήρηνα, είχες πολύ άγχος. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν σου ταιριάζει για το τραγούδι αυτό τώρα, έτσι, στη φωνή σου. Ίσως θα έπρεπε να επιλέξεις κάτι άλλο που να αισθάνεσαι πιο μεγάλη σιγουριά από αυτό και με την προφορά σου και όλα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη σου στιγμή. Είχα πάρα πολύ άγχος. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Δεν θα έπρεπε. Στίχνω στη στόμα μου και απλά δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Εγώ σε είδα να τα απολαμβάνεις. Συγγνώμη. Να πω κάτι, Ειρήνα. Είπε και ο Χρήστος που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό το, πώς το πες? Το bucket list. Μ' αρέσει. Είναι η λίστα. Αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ήθελες να το κάνεις και το έκανες και μπράβο σου. Και μπράβο σου, πολλά μπράβο. Και δεν θα σταματήσω. Και να μην σταματήσεις. Γιατί ξέρω ότι μπορώ. Μπορώ. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Το είπα από την αρχή ότι είπα τον μπράβο για τη ζωντάνια και ότι θέλει να κάνει αυτό που γουστάρει. Αλλά για τη φωνή θα πω όχι. Χρήστος. Και από μένα σε αυτή τη φάση είναι ένα όχι, δυστυχώς. Οπότε, δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Ειρήνα. Εσείς τι έχετε στο bucket list σας? Εγώ να πάω στο Ντουμπάι. Ναι, όχι, Μαλδίβες. Μάλιστα. Δεν έχω πάει. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, εντάξει. Απλά δεν βρίσκω χρόνο. Θες να πας, ξέρω εγώ, στο Φεγγάρι, κάτι λίγο πιο μεγάλο να σκεφτούμε. Ναι, αυτό είναι ένα bucket list σκηνικό. Ναι. Να πας στο Φεγγάρι. Για σκέψη. Ναι. Πάμε, παρέα. Μπορεί και να γίνει. Εγώ πήγα στο Φεγγάρι με αυτή την ερμηνεία, ήταν σαν να περπατάω χωρίς. Μαρίτητα. Δυστυχώς, ο άγχος έκανε την δουλειά του. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, είμαι μια ξένη, τραγουδώ ελληνικά δύσκολα τραγουδιά. Απλά είχα άγχος για αυτό. Μόνο ο άγχος, επειδή πάει μου το τραγούδι, ξέρω το τραγούδι, αλλά αν έχεις άγχος, στεχνώνει όλα μέσα σου και στόμα, δεν μπορείς να βγάλεις κάτι καλό. Είμαι ο Αλέξανδρος Διαμαντής, είμαι 23 χρονών, έχω τελειώσει ψυχολογία και μένω στην Αθήνα. Ήρθα στο X-Factor για να κυνηγήσω το όνειρό μου, ένα από τους μεγαλύτερους στόχους μου στη ζωή. Τη μουσική δηλαδή και το τραγούδι. Η μουσική ήταν πάντα ένα από τα πολύ μεγάλα κομμάτια της ζωής μου. Ήταν η προέκταση του λόγου μου και ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι σήμερα εδώ. Λίγο πριν αντικρίσω τους κριτές, τα συναισθήματά μου θα είναι σίγουρα άγχος, αλλά και ενθουσιασμός. Ξέρω ότι αυτή είναι όμως η στιγμή μου και θα δώσω το 100%. Γεια χαρά! Γεια σας! Γεια σου! Αγαπητέ φίλε, πώς σε λένε? Κάνετε, πώς είστε? Καλά. Γεια χαρά εσείς. Είμαι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Διαμαντής. Διαμαντής. Είμαι 23. Σε 23 και από πού μας έρχεσαι? Από εδώ, από την Αθήνα. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι ψυχολόγος. Ψυχολόγος. Mm-hmm. Εν ενεργεία. Εκπαιδεύομαι ακόμα πάνω σε ψυχοθεραπεία. Έχω τελειώσει το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου. Θα σε χρειαστούμε. Ωραία. Όλοι. Μετά το X-Factor. Έχω αφήσει ένα stand με καρτούλες πίσω. Okay. Οπότε όποιος θέλει πάει πάρει. Τέλεια. Ελπίζω να μην πληρώσουμε για την γνωριμία, ξέρεις. Ο τζάμπα ζει, παιδιά. Και ποιο είναι το όνειρό σου, Άλεξ? Να φτάσω όσο ψηλά
έχω φανταστεί εγώ τον εαυτό μου, δηλαδή να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα, να προχωρήσω όσο πιο μπροστά μπορώ, όσο πιο μακριά και να μου δημιουργήσω την εκπλήρωση την οποία έχω φανταστεί και έχω ονειρευτεί. Ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις? Θα σας τραγουδήσω το Lie to Me του Μικολάς Τζόζεφ. Lie to Me. Mm-hmm. Είναι από τα αγαπημένα σου τραγούδια, είναι το δυνατό σου χαρτί, τι είναι ακριβώς? Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, ναι, ένα χορευτικό κομμάτι και ελπίζω να σας συνεπάρει ο ρυθμός του. Μικολάς. You're ready, man. Thank you. Let's hear it. Oh, she a good girl home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes a drum, mama heart of the lava. She rocking high heels, spread out her face like Madonna. By the way she moved, got me making a pile. Baby, you already knew you would be nothing but a child. Damn it, everybody knows she never loves for real. Honey bunny up on I wanna be covered with screen. And I can go, baba boo, bad at his wood bamboo. You will still sing me where he didn't even know, huh. But goddamn it, come and count to three. Now sit down, GGI, I'm a fast. So lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me, get down on my body and love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Πάμε λίγο να κουνηθούμε εδώ στο family room, έλα. You know I like it when you lie. You look so good. So lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body and love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. So come and give it to me. No. All right. Άλεξ. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μ' άρεσε το τραγούδι καθόλου. Δεν το ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω. Και όταν δεν με παίρνει το τραγούδι μου είναι πολύ δύσκολο να... Τα κριτικάρω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έκανες το κάνεις σωστά. Ήσουν λίγο κρατημένος, δεν ξέρω, δεν σου σκάγε το playback, ίσως. Κρατημένος. Ήσουν λίγο παραπάνω κρατημένος από πλευράς έντασης, από πλευράς πατήματος της νότας και όλα αυτά. Εγώ το νιώσα... Κομπρεσαρισμένος παραπάνω στο λαιμό σου. Όχι ο ήχος εδώ, ο δικός σου λαιμός. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ok για μένα. Θέλω να σε ακούσω και σε άλλα πράγματα. Μου κίνησες το ενδιαφέρον και ευχαριστώ, την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ο Μίκολας Τζόζεφ είναι γνωστός σε πολύ νεανικές ηλικίες εδώ στην Ελλάδα. Μάλλον γι' αυτό. 13-17, κόβουν φλέβες. Οκ. Θα σου πω το εξής, ότι η φωνή σου είναι πιθανότατα καλύτερη από του Μίκολας Τζόζεφ. Δείχνει δηλαδή μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό όμως είναι σε τεχνικό επίπεδο στα δικά μου τα αυτιά. Εύκολα μπορώ να σε φανταστώ να τραγουδάς άλλα πράγματα. Αυτό αισθάνθηκα. Το οποίο είναι καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είδα και άκουσα, αυτό που μου άρεσε δηλαδή πολύ, ήταν αυτό το ότι ήσουν στον κόσμο σου και ήσουν μέσα στο τραγούδι και έπαιζες με αυτό το πράγμα, παιδί μου. Εκφραζόσουνα μέσα από το τραγούδι με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό το κάνω βέβαια όλα τα νέα παιδιά τώρα. Δηλαδή βλέπω πολλά παιδιά που τραγουδάνε έτσι και μιμούνται ίσως όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Πέρασα πολύ ωραία αυτό το 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οκ, εντάξει. Εγώ έχω μια άποψη τώρα για το τι τραγουδιστής είσαι. Θέλω να δω πόσο καλός ψυχολόγος είσαι. Θα σου πω ναι ή θα σου πω. Θα μου πείτε ναι. Θα σου πω ναι, αγόρι. Θα σου πω ναι, γιατί είσαι πολύ καλός. Πραγματικά είσαι πολύ καλός. Και ενέργεια και μέσα στο τραγούδι και ξέρεις τι σου γίνεται και μου αρέσει και ο τρόπος που μιλάς και απαντάς. Βεβαίως θα σου πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μελίνα, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη.
Κοίτα να σου πω, εμένα μου άρεσε, σου λέω πάρα πολύ και θέλω να σε ξαναδώ σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα έχουμε ένα ναι και από τη Μελίνα. Κοίταξε, εγώ θα το συστήσω ιατρικά. Okay. Από την άποψη ότι όλοι αυτοί έχουν ανάγκη από έναν. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκίνησα πρώτο στον χορό να σου λέω ότι είσαι πολύ καλός. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πω ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Άλεξ, έχεις τρία ναι, περνάς στην επόμενη φάση. Από μένα είναι ένα όχι, πες το. Πες το, βγάλτε. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια σας. Γεια σου. Πέρασα, όλα πήγανε καλά. Πολύ ενέργεια. Πραγματικά μοναδική εμπειρία. Ήταν φοβερά. Καλώς την. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Φωτεινή Γκούνα. Γεια σου, Φωτεινή. Τι είσαι? Είμαι 22 ετών. Ναι. Έχω καταγωγή από την Άννη Κοζάνης, αλλά γεννήθηκα και μένω στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Τι κάνεις, τραγουδάς επαγγελματικά? Πες μας λίγα πράγματα έτσι για σένα. Σπουδάζω στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ασχολούμαι με τη μουσική από μωρό παιδί. Ωραία. Και τι θα μας πει σήμερα εδώ? Αποφάσισα να πω το πάτωμα. Πολύ δυνατό τραγούδι είναι αυτό που ναι, έχεις επιλέξει. Πολύ δυνατό και συναισθηματικό και... Πολύ. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Η Τάνια το λέει και ραγίζουν τα πάντα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξέρεις τι ένιωσα. Ένιωσα ότι το έχεις τραγουδήσει πολύ και έχεις βρει, ας πούμε, έτσι μια δική σου έκφραση να κορυφώνεις το συναίσθημα με έναν τρόπο και ότι το πήγες κάπως έτσι, σαν να το έχεις δουλεμένο κάπως, αισθάνθηκα. Έχω αυτό... την άδειά σας να ζητήσω κάτι. Ναι, έχεις. Γιατί και μπορεί να... Ναι. Πες μας το ρεφρέν ξανά. Έτσι, ναι. Ακαπέλα, σε παρακαλώ. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και τα μάτια, γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται κομμάτια.
κοιμηθώ. Εντάξει, πολύ ωραία. Ωραία. Απλά... ήθελα να κάνω λίγο πλάτες στη φίλη μου. Μόλις μας απέδειξες ότι αυτό που έκανες πριν δεν ήταν καθόλου αυθόρμητο, καθόλου συναισθηματικό. Το δούλεψες και το έκανες με τον ίδιο τρόπο και copy-paste. Αυτό σου είπε και αυτό έκανες. Τροπή σου βάλα παγίδα. Όχι, δεν θα έπρεπε να στο κάνω αυτό, γιατί είσαι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Και διάλεξες και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και από την άλλη έχουμε ένα παιδί το οποίο πήγε μελέτησε, 1,5 λεπτό έχει, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Είναι αυτό τόσο κακό? Τώρα έβαλα και τις δύο πλευρές στο τραπέζι. Ωραίο, ωραίο. Εγώ τα ακούω. Οι αντιθέσεις στη φωνή σου είναι τεράστιες. Σε κάποια σημεία, ειλικρινά, ήμουν πολύ κοντά στο να ανατριχιάσω, στο να νιώσω πράγματα. Και μετά το έριχνες. Στις χαμηλές σου, δηλαδή, τις πούν πολύ αδύναμη. Αλλά αισθάνομαι ότι με καθοδήγηση μπορείς να μας ανατριχιάζει συνεχώς εδώ. Το εύχομαι. Δεν μπόρεσα ούτε μία στιγμή να σε φανταστώ να τραγουδήσεις. Κάτι pop, ξένο, δεν μπόρεσα. Γιατί τραγουδήσεις πολύ καλά κατά την άποψή μου, ένα κομμάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά η επιλογή σου ήταν η χειρότερη που μπορείς να κάνεις. Εμένα μου κλείσε τα μάτια και τα αυτιά για να μην μπορώ να σε φανταστώ κάπως αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, τραγουδήσεις πολύ ωραία. Να. Πρέπει να διαφωνήσω με τον Μιχάλη. Πρέπει να διαφωνήσω με τον Μιχάλη, γιατί θα πω σε αυτά που λέει συνήθως ο Χρήστος και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λέει μια τρομερή κουβέντα ο Χρήστος. Μπορείς αυτό να το κάνεις 2019. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να λέει αυτά τα τραγούδια, να ξαναλέει 20-30 χρόνια μετά από την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών μέσα στο X-Factor με έναν άλλον τρόπο. Αν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι, τότε ανήκεις εδώ. Λοιπόν, να αποφασίσουμε. Ναι, βέβαια. Ναι. Φωτεινή. Φωτεινή, φωτεινό μου πλάσμα. Πιστεύω ότι κάτι έχεις να πεις εσύ, κάτι έχεις να πεις και το. Έχεις μια συγκίνηση, έχει κάτι φωνή σου. Για μένα είναι ένα ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτεινή, όπως ακούς και βλέπεις, οι απόψεις διείστανται. Κλείνω περισσότερο προς την άποψη του Γιώργου. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να μην δώσω μια ευκαιρία σε μια τόσο δυνατή φωνή. Σε ένα τόσο καλό υλικό. Από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ουσιαστικά και εγώ το ίδιο λέω. Απλώς το είπα λιγάκι πιο εξτρεμιστικά. Αλλά ξεκαθάρισα από την αρχή ότι είσαι πολύ ωραία φωνή και είπες αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό θα πάρεις, ναι, και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις περάσει. Έχεις περάσει. Θέλεις 3, ναι, τα έχεις. Θέλεις 4. Θέλεις. Εγώ θέλω, εσείς θέλετε να τα δώσετε. Βεβαίως θέλω. Τα έχεις εδώ τα πρώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σου, Φωτεινή. Τι να πάθω. Τι να πάθω που δεν ήξερα μέχρι τελευταία στιγμή τι γίνεται. Εντάξει, καλά, όλα καλά. Πέρασα. Είμαστε μία ανάσα πριν το bootcamp και μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους κριτές στην τελευταία audition. Oh. Καλώς τα παιδιά, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλώς ήρθατε, λιγάκι πιο δυνατά να σας ακούμε. Καλά εσείς? Εσείς είστε, ποιοι είστε εσείς? Είμαστε η La Falsa de Papel. Falsa de Papel? Ναι. Και θα ακούσουμε σε όλο Falsa. Για πείτε μου, από πού μας έρχεστε? Έχουμε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε στην Αθήνα τα τελευταία 10 χρόνια. 10 χρόνια? Ναι. Και φύγατε από τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Λάθος κάνατε. Είστε πάνω από 10 χρονών. Ναι, είμαστε 16, είμαστε δίδυμα. Είναι πάνω. Α, δίδυμα. Οκ. Και πώς με τη μουσική? Ο παπάς μας γράφει τραγούδια. Δεν μας πολύ αρέσουν γιατί γράφει κάτι λαϊκά και εμείς ακούμε pop. Ναι. Ο μπαμπάς της. Ναι. Μάλιστα. Και αποφασίσαμε να έρθουμε να τραγουδήσουμε γιατί θέλουμε να γίνουμε pop star. Οκ. Ήρθατε στην κατάλληλη εκπομπή. Ήρθατε. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one.
Τρολιά! Είναι φάλτσα την Παπέλ! Because I'm just holding on for tonight. Το τραγούδι δεν σας άρεσε. Ένα λεπτό. Τι κάνει. Να μην δούμε και τα... Κοίτα. Λένα μου. Όχι τη μάσκα μου. Πλάκα μου κάνετε. Όχι τη μάσκα μου, είναι το ρόλο μας. Ρε, είστε σοβαροί. Α, το ρόλο μας. Είναι το ρόλο μας. Ρε, είστε σοβαροί. Ρε, σιτ! Το πιστεύω, γιατί το κάνω αυτό. Είστε σοβαροί, ρε. Ρε, είστε σοβαροί, ρε. Είπαμε να σου κάνουμε έκπληξη, Γιώργο. Τι είναι αυτό. Τα παιδιά. Τα μεσαία μου είναι. Είμαστε καλοί. Είμαστε πολύ καλοί. Είστε πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Τι είναι αυτό, ρε. Φάλτσα τη Παπέλ. Φάλτσα τη Παπέλ. Πάμε σπίτι τώρα. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Θέλουμε τα τέτοια. Ποια τέτοια. Ποιες κριτικές, αγάπη μου. Πάμε να φύγουμε σε παράδειγμα. Ένα λεπτό. Να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Ναι. Εγώ λέω ναι. 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 Είσαστε σούπερ όμως. Σούπερ όμως. Σούπερ όμως. Τώρα θα έχει φασαρία στο σπίτι. Γιώργο, δεν έχει φασαρία. Τα μάλωσε τώρα μόλις που του είπαν ότι γράφει κακά τραγούδια. Άρθε μου. Άρθε μου, αυτούς θα τους αναλάβω εγώ. Αυτά τα παίρνω εγώ τα παιδιά. Την ομάδα μου. Εντάξει είναι. Παιδί μου είναι σκανδαλιάρι και οι δυο τους πολύ. Απίστευτοι είναι και οι δύο. Δεν φαντάζεσαι ότι κάνουμε. Αλλά να φτάσουμε μέχρι εδώ δεν το περίμενα καθόλου. Έλα, ρε. Η οντισιόν του X Factor ολοκληρώθηκε. Μετά από πολλή δουλειά, έντονες διαφωνίες, δύσκολες και εύκολες αποφάσεις, επέλεξαν τους καλύτερους που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Τώρα, όλα θα κριθούν στο bootcamp. Μετά από χιλιάδες υποψηφίους που πέρασαν τη διαδικασία των οντισιών, μόνο 110 ήταν αυτοί που κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, το bootcamp. Τώρα είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν για ακόμα μια φορά τους κριτές στις δύο πιο δύσκολες μέρες του διαγωνισμού μέχρι σήμερα. Σκοπός όλων είναι να καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία από τις 40 θέσεις των Chair Challenge. Και πώς θα γίνει αυτό? Οι παίκτες θα χωριστούν σε ομάδες και στην κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένα τραγούδι που θα παρουσιάσουν μπροστά στους κριτές. Δάσκαλοι φωνητικής είναι εδώ για να βοηθήσουν τους παίκτες να ανταποκριθούν στην τριπλή πρόκληση. Να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να καταφέρουν να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους της ομάδας και όλα αυτά σε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Καλώς ήρθατε στο bootcamp!
δύσκολο έως πολύ, αλλά αυτό σας έκατσε. Και είναι Bang Bang. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. Γεια σου Γιώργο! Γεια σου αγόρι μου! Και μην χαθείς να σε βλέπουμε που και που. Ο ένας μέχρι εδώ, ο άλλος μέχρι εδώ. Πάνω εσείς, κορίτσια μου. Ήτανε γενικά μια φάση η οποία ήθελε πολύ δουλειά λόγω του κομματιού. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που πάμε να κάνουμε. Καλώς τους. Γεια σας. Περπατάτε και σε σχηματισμό, είναι τρομερό. Τα έχουμε προβάρει όλα. Όλα τα προβάρατε. Τα πάντα, μέχρι και το βηματισμό. Μέχρι και το βηματισμό. Πώς πήγατε με τις πρόβες, παιδιά? Μια χαρά. Πολύ καλά. Όλη μέρα κάνουμε πρόβες, πάρα πολλές πρόβες, για να το κάνουμε σωστά όπως πρέπει και να σας εντυπωσιάσουμε και να περάσουμε την επόμενη φάση. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She's got a booty like a Cadillac, but I can send you with you off a drive. Oh. Doesn't matter, let you hold her hand in school, but I'ma show you how to graduate. No one needs to hear talk to talk. Just come and show me what your mama gave. Να συμφωνήσουμε λίγο. Εντάξει. Χρήστο, να σιγουρευτώ λίγο αυτό που λέω. Αυτό που λέω, okay. Τι δυσκολία έχετε? Τίποτα, να το δούμε λίγο. Λοιπόν. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Δήμητρα. Και η Μέρη και η Χριστάλα, άλλα την λίγο μπροστά. Περάσατε και τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε και εσείς λίγο μπροστά. Περάσατε και εσείς, κύριοι. Περάσαμε! Είστε αγχωμένοι. Γιατί αγχωμένοι? Είναι η αγωνία τώρα για το τραγούδι. Αγωνιάτε για να μάθετε το τραγούδι που θα πείτε. Ναι. Λοιπόν, είναι Bang Bang Μονοφόνης. Απογοητεύτηκα με το τραγούδι που πήρα, γιατί δεν μιλάω καλά αγγλικά, οπότε μου είναι κάτι πολύ δύσκολο. Season came and changed the time. I grew up and did alike. She would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, bang. Good awful sound. Bang, bang. My baby shot me.
ήταν ανατροπή αυτό. Αυτό. Και για μένα. Εδώ υπήρξε θεματάκι. Μη σου πω ότι για μένα είναι αυτό το καλύτερο. Θα μπορούσαν να έρθουν μπροστά ο Γιάννης και η Νικόλ. Δυστυχώς για εσάς τους δύο η φάση σταματάει εδώ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Στεναχωρήθηκε προφανώς γιατί δεν θα συνεχίσω, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα πάντα δίπλα σου. Μπράβο. Για άλλες στιγμές. Δεν σου κόπηκαν τα φτερά. Όχι. Πιστεύεις στην εαυτό σου ναι. Ακόμα. Αυτό έχει σημασία. Έλα τώρα, μου στεναχωριέσαι γι' αυτό. Εντάξει. Μην μου στεναχωριέσαι γι' αυτό. Τα ευκαιρίες τέτοιες θα έχουμε πολλές. Ο Κωνσταντίνος και Δημήτρης θα μπορούσαν να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Είστε μέσα, περνάτε στην επόμενη φάση. Το περιμένατε να περάσετε. Προσπαθήσαμε πολύ όλη μέρα, είμαστε εδώ, κάνουμε τις πρόβες μας με τις δασκάλες φωνητικής μέσα. Πιστεύω ότι το παλέψαμε. Συγχαρητήρια σε όλους, φτάσατε στο bootcamp και μπράβο σας γι' αυτό. Ελπίζω να πάτε παρακάτω όλοι, με όλη μου την καρδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν για να πάμε παρακάτω τι τραγούδι καλούμαστε να πούμε σήμερα. Καλά πήγε η πρόβα. Ομαδικό κλίμα, έτσι νομίζω έχουμε ταιριάξει όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ ομαδικό το κλίμα και αυτό μας βοήθησε και βγήκε ένα πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Δεν θέλετε να παραμείνετε όλοι σαν ένα γκρουπάκι έτσι όλοι μαζί. Ταιριάζετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταιριάζετε όλοι. Wow. Και μου αρέσει και η ενέργεια σας πάρα πολύ. Λοιπόν, μας ακούτε? Όχι έτσι, τέλεια. Για πες. Τι γίνεται τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, Μιχάλη, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα big. Yes. Και εδώ. Μεγάλο ναι, δηλαδή εδώ. Και εδώ. Το θέμα εδώ είναι ότι κάποιοι έλαμψαν πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Δεν είναι ότι δεν ήταν όλοι καλοί. Όλοι καλοί ήταν. Ένα γκρουπάκι έχουμε τώρα εδώ. Ελάτε λίγο μπροστά. AC squared, έτσι. Ωραία. Έλα μωρά τώρα. Θα σας δούμε στους 10. Έτσι. Φύγατε. Χριστόφορος και η Λίλα, ένα βήμα μπροστά, please. Άλλαξα γνώμη. Ένα βήμα πίσω. Πάτε εσείς μπροστά. Γιώργο. Θέλω να σε παρακαλέσω να μην φύγεις ακόμα. Να μείνεις λίγο, stand-by. Δώσ' μας λίγο χρόνο. Okay. Μάλιστα, ναι. Νομίζω αξίζει και στην Εφέλη το ίδιο. Το πιστεύω και εγώ. Να κάνουμε το ίδιο. Να δούμε αν μας βγει ένα puzzle που έχουμε στο μυαλό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστόφορος και η Λίλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Μήπως να περάσουμε τον έναν από τους δύο για να μην αναγκαστείτε να βρεθείτε απέναντι.
Σου λέει η Λίλα, θα ακούσω τη Λίλα. Περνάτε και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, παιδιά. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια γιατί φτάσατε στο bootcamp και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Κάτι έχουν δει οι κριτές σε εσάς και έχετε φτάσει ως εδώ. Φυσικά τώρα θα κάνουμε πρόβα το τραγούδι που θα πείτε, το οποίο δεν ξέρετε ποιο είναι, αλλά θα μάθετε αμέσως τώρα και είναι το... Ποιο είναι? Για κάποιο λόγο, Νίκος Οικονομόπουλος. Για κάποιο λόγο γίναν όλα, ίσως κάποτε θελήσεις να τα βρούμε. Η πρόβα ήταν καλή, όλοι έχουμε ένα κοινό όνειρο, ένα κοινό στόχο. Είναι το παιχνίδι έτσι που κάποιος θα πρέπει να φύγει, ο καθένας πιστεύει τον εαυτό του ότι δεν θα είναι. Μισό! Εσύ δεν ήταν να μπεις μόνος τώρα. Κανονικά... Εσύ γιατί μπήκες? Ήθελα να το πω. Νόμιζα ότι μπαίναμε όλοι. Γενικώς, συγγνώμη. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Δώσ' το! Κι ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσεις. Πώς θα το δεις από το διαβάζεις? Σε αγάπησα για να με τραυματίσεις. Και έτσι γη να με γκρεμίσεις ουρανέ. Τώρα όλοι μαζί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Κι ήταν έτοιμα. Θα πούμε. Και μπορεί και να με μάθουμε ποτέ. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ίσως κάποτε θελήσεις να τα βρούμε. Για ένα λόγο μας συμβαίνουν όσα ζούμε. Και μπορεί και να μη μάθουμε ποτέ. Για αυτόν τον λόγο. Για κάποιο λόγο. Τι ωραία πράγματα γίνανε εκεί. Mm? Συγκινήθηκα πάλι που τους βλέπω εγώ αυτούς. Κάνει λάθος ο ένας, τον αγκαλιάζει ο άλλος, του λέει τα λόγια. Είναι τρομερό. Κάτι που δεν συμβαίνει στη δουλειά σας στην πραγματική αυτή. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, για αλάτι λίγο. Εδώ νομίζω ότι... Παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Ε? Τι. Ναι. Εδώ, ε. Τι. Να βάλουμε και αυτό. Νομίζω ναι. Ναι, παιδιά, ήταν όλο σωστό. Okay. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν νομίζω. Δεν ήταν καλή μέρα. Δεν ήταν πολύ καλή μέρα. Πάντα θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και σε σύγκριση με το τι έχει συμβεί προηγουμένως και τι πρόκειται να δούμε. Σκεφτείτε ότι μετά έρχονται πιο δύσκολα. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Okay. Η Αγγελίνα και ο Ανδρέας να έρθουν μπροστά. Παιδιά, σήμερα δεν ήταν η καλύτερη σας μέρα. Δεν περνάτε στην επόμενη φάση, παιδιά. Θέλω να έρθει ο Αναστάσιο, ο οικονόμου μπροστά. Θέλουμε να το ξανασκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αναστάσιο. Καλή παιδιά, παιδιά. Κυριακή και Γιάννης. Περνάτε στην επόμενη φάση. Περάσαμε. Μπράβο. Πείτε μου λίγο πώς πήγε. Ένα και δύο. Τα κύματα. Τα περάσαμε τα κύματα. Μπράβο, τα περάσαμε. Πάμε επόμενα τώρα. Τι σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Στην αρχή, όταν έμαθα ότι θα είμαι με τέσσερα αγόρια, τρόμαξα λίγο. Και ειδικά όταν μας είπε και το τραγούδι, γιατί ο τόνος είναι αντρικός κανονικά. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Στο σ' αγαπώ, κοντά σου. Πάλι θα με μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου. Ισορροπώντας τη ζωή μου μες στα κύματα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου. Δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Τι λέτε? Αυτό εδώ, παιδιά, παρόλο ότι
Ναι. Και, το άκουσα πολύ γλυκό. Εγώ λίγο αδιάφορο το άκουσα. Γιώργο. Έλα λιγάκι μπροστά. Γιώργο μου, δεν πήγες καλά. Εδώ θα σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νίκη, 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 νίκη. Μπροστά. Κάπως πήγες να πλησιάσεις, να δικαιολογήσεις και το όνομά σου, αλλά δεν το κατάφερες. Ήταν μια ήττα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φραγκίσκος. Επέζησες. Πήγες καλά. Συνεχίζεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα δύο παλικάρια μπροστά, ο Δημήτρης, τους θέλω και τους δύο μαζί και ο Μάνος. Θα περιμένετε, παιδιά. Stand by. Όσο περνάει η ώρα, η αγωνία κορυφώνεται και το άγχος των παιδιών μεγαλώνει. Οι απαιτήσεις των κριτών είναι πλέον περισσότερες και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Καλησπέρα, καλώς τους. Ωραία, έτσι. Ωραία, μπείτε μέσα θετικά, ωραία. Τέλεια. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι, μπορώ να πω κάτι, τι? Να ξεκινήσουμε, συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε να είμαι σήμερα εδώ. Όμως, για προσωπικούς λόγους, θα ήθελα να μην διαγωνιστώ. Βασίλη, γιατί? Έφτασες ως εδώ. Δεν μου αρέσει, καταλάβατε, αυτό που κάνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Για προσωπικούς του λόγους, λοιπόν, ο Βασίλης δεν θα διαγωνιστεί απόψε. Καλή επιτυχία, παιδιά. Γεια σου, Βασίλη. Θα σας περιμένω έξω. Δεν διαγωνίστηκα. Γιατί? Γιατί, κατά την άποψή μου, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή αυτή για μένα. Δεν θα μάθω ποτέ αν έκανα καλά ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι στεναχωριέμαι, αλλά... Δεν μπορούσα, πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν μπορούσα να το βοηθήσω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Where the love gone, when all is said and done. Now put your hands in the air, I could know I could stop you. Where the love gone, put your panic in the ride. I'm asking to stay girl, but I never made a trust in a girl, yeah. You say. Ήταν μια πάρα πολύ κακή οντισιόν. Πάρα πολύ κακή οντισιόν ήταν. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Παιδιά, είστε και μακριά, ρε παιδιά, είστε και μακριά. Α, ναι, γέλα λίγο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τζόρτζιο. Είσαι πολύ καλός. Αυτό λες να ισχύσει. Ναι, εδώ ναι. Α, εδώ ναι. Τι έρεσε. Εγώ ναι. Μάρκ, έλα λίγο μπροστά και ο Αλμπάν μπροστά. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη ετησιό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κορίτσια, Βαλεντίνα ή Κωνσταντίνα. Μία από τις δύο περνάει. Κωνσταντίνα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Γενικά εγώ δεν τραγουδάω αγγλικά τραγούδια και προσπάθησα αυτή τη φορά. Ναι. Αλλά εντάξει. Τι έγινε, δεν πέρασες? Όχι, δεν περάσαμε. Δεν περάσατε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σας πω τι τραγούδι θα πείτε. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Ναι. Κοίτα εγώ. Κοίτα εγώ. Αν μου επιτρέπει
εμείς πρώτα. Κοίτα εγώ, αν μου επιτρέπεις, δεν είμαι μόνο αυτό που βλέπεις. Να το νιώθουμε ό,τι λέμε, να το νιώθουμε. Μην το διαβάζεις, το ξέρεις. Σε βλέπω το ξέρεις. Η πρόβα ήταν πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Βασιλική μας βοήθησε πάρα πολύ. Το τραγούδι το ήξερα. Αλλά νομίζω με τη βοήθειά της θα σκίσουμε. Είναι στιγμές που αναρωτιέμαι πόσο και κρατιέμαι. Του το κρατάω αυτού του κόσμου. Αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Εγώ εδώ είμαι. Ναι. Okay, όπως, ναι. Ναι. Τι φωνώ. Σωστό, βεβαίως. Εγώ εδώ είναι που... Τι. Αλλά εντάξει, οκ. Μάλιστα. Λιακ. Συγκλονιστικά. Είσαι μέσα. Στο πολύ. Δήμητρα και Μιχάλης. Για σας τους δύο, σταματάμε εδώ. Κωνσταντίνε. Μέχρι εδώ. Γιώργο, βγάζεις το καπέλο, κάνεις υπόκληση και σου λέμε συγχαρητήρια. Συνεχίζει. Έλα! Έλα! Πάμε, παιδιά. Πείτε μου λίγο συναισθήματα. Πες. Πάπε. Τεράστια. Περάσατε στην επόμενη φάση. Πώς αισθάνεστε τώρα? Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Α. Αυτό. Δουλειά λοιπόν πολύ. Σοφός ο γέροντας εδώ. Όλοι οι υποψήφοι διαγωνίζονται αναπεντάδες, για τα γκρουπ είχαν άλλα σχέδια οι κριτές. Θα τραγουδήσουν στο stage μόνοι τους και αφού ολοκληρωθούν όλα τα acts, θα τους ανακοινώσουν την απόφασή τους. Καλώς τους, Άνω. Ο Άνω. Και κάτι. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα φέρνουν μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Και στις φλέβες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα λέει λόγια πικραμένα. Θα περιμένετε και θα περιμένουμε να ακούσουμε τους πάντες και να δούμε ποιοι θα περάσουν τώρα στη δεκάδα την τελική. Billie Jean is not my love. She's just a girl who says I'm the one. Σε νιώσα μέσα μου παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν γαϊτάκια μάνα μάν, σαν γαϊτάνι τα παένι. Στο σταλιάνο χορταρούδια τι τρανός χορός θα γεννεί. Σε νιώσα μέσα μου παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα από το φως του γυρισμού.
αγόρια. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Okay. Θα μας περιμένετε λιγάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε, τι έχουμε, για bootcamp έχουμε Billie Jean. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι είναι απαιτητικό, αλλά ξέρω ότι είσαστε και μία μπάντα που επίσης παλεύει στα δύσκολα και στα απαιτητικά και βγαίνει. Μέχρι στιγμής έχει δείξει ασπροπρόσωπη, οπότε σας δίνω τη σκυτάλη, πάμε στα όργανα. Το ενδεχόμενο να μην περάσουμε... Δεν το έχουμε. Εντάξει, είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα, αλλά... Εντάξει, και νομίζουμε... να κοπούμε... Είμαστε αρκετοί. Δεν έχουμε ούτε expectation, θα περάσουμε ότι κάτι συμβαίνει. Έχουμε έρθει, ξέρουμε ότι αυτό που έχουμε είναι ωραίο και πιστεύουμε ότι θα αρέσει. Μόνο εγώ χειροκροτάω, τι και εμένα, Μάτς. Ναι, αλλά δεν τραγουδίζεις καθόλου. Σου βάλαμε μικρόφωνο για να τραγουδάς, για να στηρίξεις το φορμά που πρέπει να τραγουδάνε δύο και δεν τραγουδάς. Ισχύει, αλλά... Οπότε κανονικά δεν μπορεί να περάσετε τώρα που τραγουδάει μόνο ένας, το ξέρεις αυτό, ε. Α, δεν το ξέρα. Μάθε το. Κανονικά θα έπρεπε εσύ με το σορτσάκι το πορτοκαλί, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο να κοπείτε. Στιλιστικός και μόνο. Όχι, μα. Πες. Είναι όλα ταιριαστά, δηλαδή αυτό εδώ ταιριάζει με αυτό εδώ. Οι κάλτσες ξεκολλάνε λίγο στο μάτι σιγά. Όχι, υπάρχει συνοχή. Πες μου σε παρακαλώ ότι το βλέπει μόνο ο Τσαουσόπουλος στο πορτοκαλί αυτό. Για πείτε μου, σας είπανε κάτι. Μας είπανε, ναι, ότι... Περάσαμε! Άντε, ρε παιδιά, όσο είστε καλή, θα την επίσης να την Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ, θέλω να μου πείτε εσείς πώς νιώθετε. Χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για τη συνέχεια. Και έτοιμοι για ύπνο επίσης. Η διαδικασία του bootcamp ολοκληρώθηκε με ανάμεικτα συναισθήματα. Κάποιοι παίκτες πήραν μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είστε μέσα. Δεν σου αγαπώ ότι θα μας ξαναδεί. Χειροκροτήστε μας! Δεν θα φύγει σήμερα. Υπήρχαν και παίκτες που δυσαρεστήθηκαν. Θα σταματήσουμε εδώ. Anyway, it didn't get through. But it's okay. It's okay. Υπήρχαν όμως και αυτοί που είχαν έρθει solo, αλλά βρέθηκαν σε group. Έτσι βρήκαν τη θέση τους στο X Factor. Θέλετε να συνεχίσετε παρέα? Είμαστε το καινούργιο boy band της Ελλάδας. Έχετε εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι μέσα. Λιακ. Μέσα κι εγώ. Πλέον ναι. Ονομαζόμαστε όχι μόνο The Cover, ναι. Λιάκ and Cover. Πώς σας φαίνεται η ιδέα να κάνετε ένα group μαζί? Όχι, δεν πολύ τρελαίνομαι. Πιστεύω δεν είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει. Είναι ευκαιρία να είμαι σε αυτό το παιχνίδι και αν έτσι πρέπει να είμαι σε αυτό το παιχνίδι, έτσι θα είμαι. Κάθε ομάδα, μόνο 10 παίκτες πήραν το εισιτήριο για το Chair Challenge. Οι τέσσερις ομάδες μας είναι τα αγόρια από 16 έως 24 ετών, τα κορίτσια από 16 έως 24 ετών, οι overs και τα groups. Οι κριτές αποφάσισαν ποιοι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν στο X Factor. Ήρθε η στιγμή που ο κάθε μέντορας θα γνωρίσει την ομάδα του. Okay. Πιστεύω.
παιδιά έτοιμοι, έτσι. Πέφτει δουλειά τώρα, όχι αστεία. Τώρα είμαστε full tempo εργασία. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και εμείς! Δεν μπορώ, είμαι χαρούμενη. Πάμε! Είστε. Ωραία, γιατί το έχω ξανακάνει αυτό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εννοώ με τα γκρουμπάκια. Θέλει... πολύ υπομονή τώρα αυτό το πράγμα. Φυγερό στο μάχη, ναι. Κέφι θέλει, έχετε κέφι. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλή αρχή σε όλους. Είστε όμορφες όλες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Ξεκινάμε, μπαίνουμε στο βαν και θα πάρουμε τη νίκη. Αν δεν την πάρουμε με αυτά τα κορίτσια, με ποιον θα την πάρουμε, με εμένα. Πού είναι το βαν, το βαν. Πάμε, 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 γιατί έχουμε δουλειά. Αλήθεια, είμαι κοροϊδεύεται τώρα. Γιατί εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Έλα, ρε παιδί μου, έλα. Πάμε. Κονά. Εντάξει. Πάμε να κερδίσουμε άνετα, μάγκες. Λοιπόν, θα οδηγήσω εγώ. Τώρα έρχεται το πιο δύσκολο μέρος του διαγωνισμού. Και για τους παίχτες, αλλά και για τους κριτές. Το Chair Challenge. Well, who'd you think you're talking to?